παρακαλούμε τη σύσκεψη σχετικά με την ηχορύπανση μετά από ανώνυμες καταγγελίες και επώνυμες σχετικά με την ηχορύπανση ότι κάποια μαγαζιά δημιουργούν πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Αυτό μετά από παρέμβαση του Συλλόγου και συνάντηση με το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα που ζητήσαμε να μας υποδείξουν ποιοι είναι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι παρενοχλούν, είδαμε ότι δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι. Υπάρχει η στοιχειώδη προστασία ήχου μέσα στα μαγαζιά για να μην ενοχλούν. Είδαμε ότι οι συνάδελφοι στα ντεσιμπέλ όσες φορές μετρήθηκαν δεν βρέθηκαν να παρανομούν. Οπότε θεωρώ ότι το να βάζουμε ένα θέμα του ωραρίου σε μια περίοδο που περιμένουν να δουλέψουν και τουριστικά υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα που βλέπετε, που ο κόσμος δεν έχει που να διασκεδάσει γιατί τα μαγαζιά που έχουν μείνει είναι μετρημένα στα δάχτυλα της μιας παλάμης. Αυτό λοιπόν είναι καταστροφικό. Θα πρέπει λίγο να δείξουν μια ανοχή, να καταλάβουν ότι η πόλη είναι ζωντανή, ότι η πόλη θέλει ο κόσμος να διασκεδάζει και θα πρέπει να μην δημιουργούμε συνεχώς προβλήματα και να τους καταστρέφουν. Το ωράριο έχει να κάνει με την κυβέρνηση, είναι καθαρά θέμα νομοθετικό το να αλλάξει. Αυτό άτυπα δεν εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζετε. Ουδέποτε η πόλη μας ήταν νεκρή, πάντα υπήρχε ζωή και πάντα υπήρχαν επιλογές. Τώρα όμως πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Στο παρελθόν υπήρχαν κάποια τέτοια προβλήματα, τα οποία μετά σας λέω από συνάντηση που είχαμε και μας καταγράψαν τους συναδέλφους αυτούς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όσες φορές πήγαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν βρήκαν κάποια παράβαση. Απλά καμιά φορά όταν κάνουν τον έλεγχο και δεν βρούνε παράβαση, το αμέσως επόμενο που μπορούν για να δικαιολογήσουν τον έλεγχο είναι το θέμα του ωραρίου. Αυτά ίσως είναι μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία δεν εκφράζουν το Σύλλογο. Ο Σύλλογος είναι υπέρ της νομιμότητας, σέβεται τους πολίτες και αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται ότι οι κυρώσεις είναι πολύ σοβαρές, εκεί δεν φταίμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να επιβάλλουμε την τάξη όσο μπορούμε τουλάχιστον. Απ' την άλλη όμως θέλουμε να υπάρχει ζωή. Δεν θέλουμε την πόλη να είναι νεκρή. Η χορύπανση στο Δήμο Ηρακλείου είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που παρατηρείται και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Είναι αλήθεια ότι από τους τελευταίους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τις αναφορές και τις καταγγελίες πολιτών, τα περιστατικά ηχορύπανσης έχουν μειωθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει αυτή τη στιγμή με την παρούσα δύναμη βασική αρμοδιότητα για τον έλεγχο και του ωραρίου κίνησης ησυχίας και της ηχορύπανσης. Παρά τα αυτά, δέχεται τις αναφορές, τα παράπονα και τις καταγγελίες των πολιτών και τα προωθεί προς διευθέτηση και επίλυση και αντιμετώπιση με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας.